Πιέζονται οι Ουκρανικέ δυνάμει, καθώ υπάρχουν αναφορέ ότι ο Ρωσικό στρατό μπήκε στη Σικόφκα, η οποία έχει άμεση γυτνίαση με το Κουπιανσκ. δηλαδή βρίσκονται ένα βήμα πριν την ανακατάληψή του, ένα σχεδόν χρόνο μετά την πτώση του στου Ουκρανού. Η Ρωσική αεροπορία βομβαρδίζει συνεχώ θέσει των Ουκρανών στο Κουπιάσκ, όπω σα αναφέραμε. Κτυπάμε σφοδρότητα του Ουκρανού, οι οποίοι έχουν πάρει εντολή να εκενώσουν. Στο Κουπιάνσκ διεξάγονται επιθέσεις από τους στρατιώτες της ομάδας στρατιών Δύσης, δηλαδή τακτικό στρατό, καθώς οι πολιτοφυλακές του Λουγκάνς και του Ντονέτς κρατούν πλέον μόνο εφεδρικές θέσεις, αντίθετα με την εικόνα του 2022. Η θέση των Ουκρανικών στρατευμάτων έχει επιδεινωθεί σοβαρά σε όλα τα επίπεδα. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορέ ότι οι Ουκρανοί δεν μπορούν να εκενώσουν παρά των σχετικών εντολών λόγω των συνεχών βομβαρδισμών από του Ρώσους, αλλά και τη απροθυμία των ομάδων εκένωση να ανέβουν στην πρώτη γραμμή του μετόπου. Νωρίτερα, ένα τεθωρακισμένο όχημα των Ουκρανών, το οποίο επρόκειτο να παραλάβει του τραυματίες από τη Σικόφκα, χτυπήθηκε από ένα ακριβέ τύπημα πυροβολικού.